Είναι η εικόνα όπως καταγράφεται με τον κορονοϊό σήμερα με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και πάμε ευθύς αμέσως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκεί βρίσκεται η Γογόη Αποστολάκη, βρίσκεται στο σημείο όπου είναι και ο θάλαμος της καραντίνας, κυρία Μπορμπουδάκη, σωστά? Είναι ο θάλαμος αρνητικής πίεσης. Ο θάλαμος αρνητικής πίεσης. Γογό, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα στους εκλεκτούς καλεσμένους σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ένα έχουμε να πούμε εμείς εδώ από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ότι αν κρούσμα έρθει στην Κρήτη, το νησί μας είναι πανέτοιμο να το αντιμετωπίσει, διότι το ΠΑΓΝΗ, το νοσοκομείο αναφοράς της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, είναι εξοπλισμένο, είναι ενημερωμένο και διαθέτει όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο κρούσμα. Δίπλα λοιπόν ακριβώς από το τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου βρίσκεται ο θάλαμος που βλέπετε πίσω μου. Είναι ο περιβόητος θάλαμος αρνητικής πίεσης. Μπορείτε λοιπόν να δείτε και τις σχετικές ταμπέλες, μπορείτε να δείτε την μπλε πόρτα που βρίσκεται πίσω από την εξώπορτα του θαλάμου. Πίσω λοιπόν από αυτή την μπλε πόρτα θα φιλοξενούνται τα ύποπτα κρούσματα, τα οποία πιθανόν μπορεί να φτάσουν τα κρούσματα κορονοϊού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Στο θάλαμο αυτό δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Άλλωστε προστατεύεται και με έναν κωδικό, δεν έχει κλειδαριά. Θα πρέπει κάποιος να ξέρει τον κωδικό για να μπορέσει να μπει μέσα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το θάλαμο μπορεί να μπει ο νοσηλευτής ή ο γιατρός, ο οποίος θα προχωρήσει στις εξετάσεις του ασθενούς που πιθανόν να φέρει τον κορονοϊό. Να πούμε εγώ ότι για πρώτη φορά και οι τηλεθεατές της Κρήτης βλέπουν ποιος είναι ο θάλαμος της αρνητικής πίεσης, ο θάλαμος που θα φιλοξενεί τα πιθανά κρούσματα κορονοϊού. Εμείς ευχόμαστε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί καν σε επίπεδο Κρήτης, γιατί όχι και σε επίπεδο χώρας. Έχω να σου πω, Μάνο, ότι ο θάλαμος αυτός έχει ήδη χρησιμοποιηθεί μερικές φορές, διότι ο θάλαμος αυτός, παρότι πολλοί πιστεύουν ότι δημιουργήθηκε τώρα λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έτοιμος και εξοπλισμένος από το 2003, από την εποχή της έξαρσης του ιού SARS. Είχαμε έπειτα τον έμπολα, είχαμε τον ιό της γρίπης των χείρων και πολλούς άλλους που μάλλον ο κύριος Γκίκας θα θυμάται πολύ καλύτερα από εμάς. Ο θάλαμος πάντως αυτός έχει φιλοξενήσει ύποπτα κρούσματα. Κανένα δεν είχε επιβεβαιωθεί στο παρελθόν. Κανένας ασθενής δεν έφερε κανέναν από αυτούς τους ιούς. Πάντως είναι ένας χώρος τον οποίο οι νοσηλευτές, το ιατρικό προσωπικό γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί. Θα πρέπει κάποιος για να μπει βέβαια εδώ να φοράει μία ολόσωμη στολή μίας χρήσης, η οποία προστατεύει το προσωπικό οποιονδήποτε μπει. Φοράει ένα σκουφάκι, μάλιστα είχαν οι νοσηλευτές και την καλοσύνη να μας δώσουν ένα δείγμα τουλάχιστον από τις μάσκες τις οποίες φοράει το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι μάσκες υψηλής προστασίας, έρχονται σε αυτές εδώ τις συσκευασίες μίας χρήσης. Δεν θα ανοίξουμε. Δεν υπάρχει λόγος να χαλάσουμε τώρα το υλικό αυτό. Πάντως είχαν την ευγενή καλοσύνη να μας το δείξουν. Και πάνω από τις μάσκες αυτές της υψηλής προστασίας φορούν τούτες τις μάσκες, οι οποίες προστατεύουν κυρίως τα μάτια. Έχουν αυτό τη διάφανη ζελατίνα και προστατεύουν τα μάτια, διότι θεωρείται ότι ο κορονοϊός μπορεί να μεταδοθεί και μέσω της φλενογόνου των ματιών. Μαζί λοιπόν με την ειδική, στολή και το σκούφο μπαίνει ο νοσηλευτής ή ο γιατρός για να προχωρήσουν στις απαραίτητες εξετάσεις του ύποπτου κρούσματος. Εγώ πού ακριβώς είναι αυτός ο χώρος? Είναι ο θάλαμος υποδοχής. Ναι, αυτός ο χώρος πού ακριβώς είναι? Δίπλα ακριβώς από το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Ο συνάδελφος ο Στέλιος Χανιωτάκης δείχνει τώρα ακριβώς το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Μάλιστα. Ο ασθενής Μάνο δεν μπαίνει στο νοσοκομείο, ούτε και έπειτα από τη διενέργεια των πρώτων εξετάσεων και τη λήψη του δείγματος που θα σταλεί στο Ινστιτούτο Παστέρ. Ο ασθενής αυτός θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο ξανά, αμέσως μετά, στους ειδικούς θαλάμους, εκεί όπου θα νοσηλεύονται τα κρούσματα τα ύποπτα, πάλι έξω από το χώρο, από το βασικό κομμάτι του ΠΑΓΝΗ. Δεν μπαίνει μέσα στους θαλάμους, δεν μπαίνει μέσα από τους διαδρόμους. Υπάρχει όλη αυτή η πρόβλεψη, έτσι ώστε αν τυχόν κάποιος φέρει τον ιό αυτό,
να αποφευθεί κάθε πιθανότητα να έρθει σε επαφή με άλλους ασθενείς. Το νοσοκομείο λοιπόν το Παγνή είναι καθόλου έτοιμο. Αυτό έχω να σας πω. Θα σε κρατήσουμε δύο λεπτά ακόμα, δύο λεπτά για να μας κάνεις την αποφώνηση, να βάλουμε λίγο τον κύριο Γκίκα. Κύριε Γκίκα, ποια είναι η διαδικασία από τη στιγμή που στο αεροδρόμιο, ας πούμε, του Ηρακλείου υπάρχει ένα ύποπτο κρούσμα? Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν μπαίνουν όλα τα περιστατικά στο θάλαμο αυτών. Βεβαίως. Αυτό που κάνουμε δεν είναι εν είδη πολεμικού ανακοινοθέντος ότι όλους θα τους βάλουμε μέσα εκεί και όποιος ακουμπήσει αυτόν τον άρρωστο πάει, καθάρισε, αν δεν φοράει ολόσωμες στολές κτλ. Αυτά είναι πανκλιμακωτά. Τα άτομα τα οποία μέχρι τη στιγμή σε αυτό που έχουμε σαν οδηγίες από τον ΕΟΔΗ και από το Υπουργείο αλλά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα άτομα τα οποία έχουν μια απλή καταρροή από αυτόν τον ιό του Βουχάν μένουν στο σπίτι και περιμένουν να περάσει. Ούτε αναπνευστική απομόνωση, ούτε αρνητικές πέσεις, ούτε τίποτα. Τα άτομα, και είναι το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων αυτών. Τα άτομα τα οποία έχουν κάποιο επηρεασμό της γενικής τους κατάστασης πάνε εκεί και εξετάζονται σε ένα, μπορούν να εξεταστούν σε ένα κοινό θάλαμο. Τι θα κάνει ο Άγιος Νικόλαος δηλαδή? Θα ψάξει να βρει το αυτό? Βεβαίως. Ή θα μας πείτε όμως, γιατί σε αυτό που λέτε θα σταθούμε πολύ αναλυτικά, ποια είναι η διαδικασία από τη στιγμή που θα υπάρξει ένα ύποπτο κρούσμα, ας πούμε, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου? Αυτά είναι γραμμένα. Υπάρχει εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της επιδημίας. Υπήρξε του ΙΤΑ 1-1, υπήρξε του SARS και αυτό αναπροσαρμόζεται και υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή στο site του ΕΟΔΗ όλη η διαδικασία, πώς θα ξεκινήσει η ανακοίνωση του περιστατικού, θα πάει το ΕΚΑΒ, ας υποθέσουμε αυτό που είπατε, το αεροπλάνο μας λέει ότι φέρνω έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανά να είναι μολυσμένος, πάει ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ, ντυμένος κατάλληλα, του δίνει μια μάσκα, τον βάζει στο φορείο, τον σκεπάζει με ένα, αυτό, και με ένα ειδικό σκέπαστρο και τον μεταφέρουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα αυτός εξετάζεται μέσα στο θάλαμο αυτόν για να διαπιστώσουμε πόσο κρίσιμο η κατάστασή του και μετά αποφασίζουμε πού θα μπει. Θα μπει σε έναν κοινό θάλαμο νοσηλείας. Προβλέπεται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια απλή λίμωξη με έναν απλό πυρετό χωρίς αναπνευστικά προβλήματα. Οι οδηγίες ήταν σε έναν καθαρό, ευήλιο και ευάερο θάλαμο. Μάλιστα. Για καραντίνα 15 ημερών, ας πούμε. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, η πρόληψη. Αυτός ο οποίος έχει αναπνευστικά προβλήματα, χρειάζεται αναπνευστήρα κτλ. Ή χρειάζεται νεφελοποιητές που διασπείρουν. Εκεί χρειάζεται ο θάλαμος αναπνευστικής, αρνητικής πίεσης. Τους οποίους έχουμε έτοιμους για αυτές τις περιπτώσεις. Δεν βάλουμε τον κόσμο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Καλά κάνετε και ξεκαθαρίζετε, γιατί βλέπουμε και τις εικόνες. Στο συγκεκριμένο θάλαμο μπαίνει το περιστατικό που χαρακτηρίζεται σοβαρό. Ναι. Και στόχο έχει το ράκι. Για να καταλάβει ο κόσμος, έχουμε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο εξωτερικό ιατρείο, δίπλα αυτό που έδειξε η κάμερά σας. Έχουμε τρεις θαλάμους μέσα στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Έχουμε ένα θάλαμο αρνητικής πίεσης μέσα στη μονάδα των παιδών. Και αν χρειαστεί έχουμε και έξτρα να νοσηλέψουμε. Που σημαίνει ότι από πλευράς αρνητικής πίεσης σε όσα περιστατικά χρειάζονται. Δεν χρειάζονται όλοι. Ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Γωγό, για να σε αποδεσμεύσουμε μετά το εξαιρετικό ρεπορτάζ σου, σου δίνουμε το λόγο. Αυτή τη στιγμή σας μεταδίδουμε εικόνα από τον χώρο, ακριβώς δίπλα από τον θάλαμο αρνητικής πίεσης, δίπλα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Είναι ένας χώρος βοηθητικός. Η κάμερα ίσως δείχνει και λίγο πιο μέσα το σημείο όπου θα μπαίνουν οι ασθενείς, εφόσον, όπως ο κύριος Γκίκας είπε, αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους γιατρούς. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλουμε άλλωστε και τον κόσμο. Ο χώρος λοιπόν αυτός είναι βοηθητικός. Εδώ θα μπορεί ένας νοσηλευτής να λειτουργεί επικουρικά στον νοσηλευτή ή στον γιατρό, ο οποίος μπαίνει στο θάλαμο αρνητικής πίεσης για να διεξάγει τις εξετάσεις και να κρίνει την κατάσταση του εκάστοτε ασθενή. Όλα αυτά δίπλα στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Επαναλάβουμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια υποδομή η οποία βρίσκεται εδώ και χρόνια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Είναι το νοσοκομείο αναφοράς για την 7η υγειονομική περιφέρεια. Ευχόμαστε να μην μπουν οι άνθρωποι εδώ του νοσοκομείου στη διαδικασία αυτή,
Αν όμως συμβεί, η Κρήτη είναι έτοιμη, είναι θωρακισμένη, γνωρίζει, είναι ενημερωμένη. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νησιού μας είμαστε σίγουροι ότι είναι απόλυτα καταρτισμένο και νιώθουμε ασφαλείς. Εγώ να σε ευχαριστήσουμε για το εξαιρετικό ρεπορτάζ σου. Καλό σου βράδυ, καλό βράδυ και στον συνάδελφο το Στέλιο το Χανιωτάκη που εκεί είστε αρκετή ώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Μπορμπουδάκη, και δημοσίως που μας επιτρέψατε να δώσουμε εικόνες για να καταλάβουν και οι κριτικοί ότι δεν χρειάζεται πανικός. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η Κρήτη, είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο κρούσμα. Κύριε Δασκαλάκη, έχουμε νοσηλευτές, οι οποίοι μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και ο καθηγητής, είναι απόλυτα εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουν περιστατικά ευρύτερα λοιμόξεων. Έχουμε λοιμοξιολόγους, οι οποίοι όντως στολίζουν την υγεία στο νησί. Και έχουμε και μονάδες που έχουν και τον εξοπλισμό και διαθέτουν και τον υγειονομικό υλικό. Επομένως, είμαστε έτοιμοι. Απλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει πανικός. Θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε επαγγελματίες υγείας και για την ώρα δεν υπάρχει οποιοδήποτε σημάδι το οποίο να μας είναι προκαλεί ανησυχία. Είναι πάντως σημαντικό ότι ο χώρος που έχει επιλεγεί είναι ένας χώρος που ουσιαστικά δεν αποτελεί καρδιά του νοσοκομείου, δηλαδή δεν είναι μέσα στο νοσοκομείο, δηλαδή ακόμα και το περιστατικό που θα μεταφερθεί εκεί θα αποφύγει να περάσει μέσα από διαδρόμους ενός νοσοκομείου. Σας λέω όμως με βεβαιότητα ότι ακόμα και αν χρειαστεί να έχουμε νοσηλεία σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε μονάδα, στη μονάδα που βρίσκεται μέσα στο νοσοκομείο, η μεταφορά γίνεται με απόλυτη ασφάλεια και θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες υγείας.